Στην ουσία, με το σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση επαναφέρει μια αντίστοιχη παροχή με τη χορήγηση εφάπαξης επιδόματος στις γυναίκες που γεννούν και αφορά μια ελάχιστη οικονομική στήριξη των ζευγαριών προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών που προκύπτουν από τη γέννηση ενός παιδιού. Εδώ αξίζει όμως να σημειώσουμε το εξής. Το 2012, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, το επίδομα του ακετού περιορίστηκε μόνο στις γυναίκες που γεννούν στο σπίτι, γυρνώντας μας 50 και 60 χρόνια πίσω με αυτή τη λογική. Ενώ καταργήθηκε για όλες φυσικά τις υπόλοιπες. Μέτρο που όλες οι κυβερνήσεις, οι μετέπειτα κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και οι σημερινοί διατηρούν έως σήμερα. Χωρίς να κάνουν το παραμικρό για την επαναφορά του. Μάλιστα, θυμίζουμε πως το Μάρτιο του 19, πριν από ένα χρόνο περίπου, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε σχετική τροπολογία για την επαναφορά του επιδόματος που είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σήμερα, το επίδομα, όπως χαρακτηρίζεται στην αιτιολογική έκθεση, αποτελεί ένα μέτρο δημογραφικής πολιτικής, κίνητρο για τους μέλλοντες γονείς και βοήθημα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια το πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας για τη χάραξη και υλοποίηση της δημογραφικής πολιτικής. Αφού σήμερα βρισκόμαστε ως χώρα πλέον σε διαφορετική φάση του κύκλου της καπιταλιστικής οικονομίας. Έτσι και η όποια αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα, στα αστικά κόμματα, τόσο το προηγούμενο διάστημα αλλά και το επόμενο διάστημα γύρω από τέτοια ζητήματα και όχι μόνο, έχει στο κέντρο της και στοχεύει στην καλλιέργεια προσδοκιών στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα πως μπορούν να έχουν κάποια ωφέλη από την καπιταλιστική ανάπτυξη, επαναφέροντας μία αντίστοιχη παροχή όπως το επίδομα των 2.000 ευρώ ως μέτρο ενίσχυσης, όπως λέγεται στην αιτιολογική έκθεση, ενίσχυσης της δημογραφικής πολιτικής με την από δεκαετίες όμως διαπιστωθήσα υπογεννητικότητα που εντάθηκε τα χρόνια της κρίσης και αντίστοιχα της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής. Μπορεί όμως ένα χρηματικό επίδομα, όση βοήθεια και αν προσφέρει σε μια οικογένεια, να μεταβάλει το αρνητικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι αντεργατικοί νόμοι, η συρρήκνωση των μισθών, η φορολογία και τα χαράτσια, αλλά και οι μειώσεις στο αφορολόγητο, η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ή τα τροφεία, για παράδειγμα, στους παιδικούς σταθμούς. Τα νέα ζευγάρια, οι νέες μητέρες που θα λάβουν το επίδομα, μήπως δεν έχουν ξοδέψει αντίστοιχα ποσά, ίσως και περισσότερο, για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, τον προγεννητικό έλεγχο, τον τοκετό? Και φυσικά κανένα επίδομα δεν μπορεί να δώσει λύση στη δυσκολία ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων να ικανοποιήσουν βασικές κοινωνικές ανάγκες. Ανάγκες επιβίωσης δηλαδή, όπως στέγαση, σύντηση, ένδυση, ίδρυυση, ηλεκτροδότηση, τα ζητήματα της υγείας, της πρόνοιας και πάει λέγοντας. Ή μήπως δίνει λύση στη γενικευμένη ανασφάλεια που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των νέων εργαζομένων στις συνθήκες συνεχούς και ραγδαίας εξάπλωσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ή της περιπλάνησης ανάμεσα στην ανεργία και την ολιγόμενη κακοπληρωμένη εργασία? Και βέβαια, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων εξάλλου κυβερνήσεων, για το λεγόμενο δημογραφικό, όχι μόνο είναι προσχηματικό, αλλά και συγχρόνως και υποκριτικό, αφού παρουσιάζονταν προτάσεις για δίθεν μέτρα στήριξης, όταν με τις υπογραφές όλων σας, Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, με την υπογραφή λοιπόν όλων αυτών των κομμάτων, είτε κυβερνούσαν είτε ήταν στην αντιπολίτευση, οι μνημονιακοί νόμοι και οι αντιλαϊκοί νόμοι και οι δεσμεύσεις σας στους επιχειρηματικούς κολοσσούς έχουν διαγράψει από το λεξιλόγιο της νεολαίας το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Έτσι, τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ίσες ευκαιρίες, όπως λέτε, στην απασχόληση, που σημαίνουν ευέλικτη εργασία, με ευέλικτα δικαιώματα, σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, δουλειά τις Κυριακές, τις παρουσιάζεται ως σύγχρονο και νέο. Αλήθεια, πώς θα αποφασίσει μία κοπέλα να δημιουργήσει οικογένεια όταν με το αντεργατικό αυτό οπλοστάσιο που έχετε όλοι σας ψηφίσει, η μεγαλοεργοδοσία ξεσαλώνει, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, για παράδειγμα, τους εκβιασμούς της εργοδοσίας σε νεοπροσλαμβανόμενες κοπέλες να βάζουν στο ψυγείο τη χαρά της μητρότητας.
Και αυτό για να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τις γυναίκες, χωρίς διακοπές στον εργάσιμο βίο τους, αλλά και χωρίς άλλες προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Και είναι πρόκληση να συζητάμε για τους δημογραφικούς δείκτες και την ίδια στιγμή η μητρότητα να γίνεται συνώνυμο της ανεργίας, της απόλυσης και από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και από το δημόσιο, απολύσεις εγγύων με συμβάσεις έργου ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε συμβαίνουν διότι η μητρότητα θεωρείται αποτελεί κόστος για το κράτος και τα μονοπόλια. Ενώ η περίφημη ευελιξία έρχεται να στηρίξει τις ανάγκες ακριβώς αυτής της καπιταλιστικής εργοδοσίας και όχι της εργαζόμενης μητέρας. Είναι ή δεν είναι σύγχρονο και προοδευτικό η ισότιμη συμμετοχή όλων των γυναικών στην κοινωνική εργασία με βάση το αντικείμενο ειδίκευσης? Με λιγότερες ώρες εργασίας και αυξήσεις σε μισθούς, με μέτρα για την προστασία της μητρότητας, του γυναικείου οργανισμού στον χώρο εργασίας, με άδειες μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Προοδευτικό δεν είναι λοιπόν η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας? Συντηρητικό και αντιδραστικό είναι σήμερα μία θέση εργασίας να μοιράζεται σε δύο και τρεις εργαζόμενες αλλά και εργαζόμενους. Όπως συντηρητικές και αντιδραστικές είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποίησαν και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις με όχημα τη δίθεν συμφιλίωση οικογενειακής, όπως λένε, αναφέρεται, συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και αυτό, το σύνολο της αντιλαϊκής, των αντιλαϊκών μέτρων, κατευθύνσεων, υπηρετούνται και προωθούνται από όλα τα αστικά κόμματα, προκειμένου να διαχειριστείτε φυσικά τις οξυμπένες συνέπειες από την επέκταση της μισθωτής εργασίας των γυναικών και την έλλειψη στήριξης της μητρότητας. Βεβαίως σε συνθήκες που συγχρόνως συρρυκνώνονται και πραγματοποιούνται υπηρεσίες υγείας πρόνοιας. Έτσι, στο σημερινό, για παράδειγμα, σύστημα υγείας, όπου η υγεία, η ανθρώπινη εργατική δύναμη αποτελεί εμπόρευμα, είναι φυσικό επακόλουθο η αναπαραγωγική διαδικασία, η γενικότερη πρόληψη και θεραπεία, ο προγεννητικός έλεγχος, η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, ο τοκετός, ο οικογενειακός στο σύνολό του προγραμματισμός, ακόμα και οι ιατρικώς υποβοηθούμενοι αναπαραγωγή να αποτελούν κυρίως ατομική οικογενειακή ευθύνη. Όλα αυτά γίνονται πεδία κερδοφορίας στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας αλλά και στις δημόσιες μονάδες υγείας, αφού ένα μέρος των εξετάσεων, θεραπειών, των φαρμάκων δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ. Ενώ ακόμα και όσα καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ στην πράξη δεν μπορούν να γίνουν στις δημόσιες μονάδες λόγω της υποστελέχωσης, της έλλειψης εξοπλισμού και υποδομών, με αποτέλεσμα τα νέα ζευγάρια να εξαναγκάζονται σε αναζήτηση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας φυσικά επιπλέον ποσά από την τσέπη τους. Έτσι, δεν είναι τυχαίο πως την ίδια ώρα που τα δημόσια, για παράδειγμα, με ευτήρια, άλλες κρατικές δομές για τη μάνα και το νεογέννητο είναι ανεπαρκείς έως ανύπαρκτες, ο τομέας της μευτικής και γυναικολογίας, όπως και οι σύγχρονες δυνατότητες με την εξέλιξη της επιστήμης, όπως είπα, για παράδειγμα, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι τράπεζες οαρίων, ομφαλικών κυττάρων, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό πεδίο δραστηριοποίησης του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, με τζίρο εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο στη χώρα μας. Όμως, ακόμα και από τη σκοπιά που τοποθετήσετε, όλα τα άλλα κόμματα, η δίθεν συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως γράφεται, δεν συνδέεται με εκτεταμένες δωρεάν κοινωνικές υποδομές που να καλύπτουν το ωράριο εργασίας της μητέρας, τον αναγκαίο χρόνο για κάλυψη άλλων οικογενειακών αναγκών. Και βέβαια, εδώ ξεχυλίζει η υποκρισία όταν γίνεται λόγος ή όταν μιλάτε για αφάπαξ επιδόματα στήριξης της οικογένειας τη στιγμή που έχετε πετσοκόψει την κρατική χρηματοδότηση για τα κοινωνικά επιδόματα, ενώ φυσικά διατηρείτε, όπως προείπα, την περικοπή του επιδόματος τοκετού. Όμως είναι χαρακτηριστικό και πώς αξιοποιούνται οι εξελίξεις στο δημογραφικό, γίνεται εξάλλου αναφορά και στην ιδεολογική έκθεση, σε σχέση δήθεν με τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ποια η επιδίωξη? Πρώτον, με εκβιαστικά διλήμματα επιδιώκεται την υποταγή των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις αντιασφαλιστικές ανατροπές που διαχρονικά υλοποιούσαν και υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις. Φυσικά, στη βάση των κατευθύνσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής και στον τομέα αυτό του ασφαλιστικού. Δεύτερον, μιλάτε προκλητικά για ενεργό γύρανση και ευέλικτη συνταξιοδότηση, δηλαδή για δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα και επιβίωση με μια μερική σύνταξη και ένα μισθό μερικής απασχόλησης. Πού οδηγούν οι έως τώρα πολιτικές, όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, στον κατακαιρματισμό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας, της οικογένειας, παρουσιάζοντας ως ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας την επιλογή ανάμεσα, όπως λέτε, ανάμεσα στην επαγγελματική ανέλυξη και στη δημιουργία οικογένειας. Μάλιστα, η επίκληση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας και το ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες υπηρετούν το στόχο της γενίκευσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Και εδώ να θυμίσουμε, και είναι χαρακτηριστικό εξάλλου, πως τα πλαίσια διαχείρισης της παρατεταμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης αναβίωσαν θεωρίες που προπαγανδίζουν πως η γυναίκα πρέπει να διακόψει την εργασία της για ένα χρονικό διάστημα μέχρι τα παιδιά να πάνε στο σχολείο ή για να αφιερωθεί στον αποκλειστικό μητρικό θυλασμό για 2 και πλέον χρόνια ή αντιδραστικές απόψεις για τον πρωταρχικό ρόλο της γυναίκας ως μητέρα στην ανατροφή της οικογένειας, όπως και οι αντιδραστικές και οπισθοδρομικές απόψεις εναντίωσης έως και κατάργησης της νομοθετικής ρύθμισης νομιμοποίησης των αμβλώσεων. Ή η άλλη άποψη, που στο όνομα της αυτοδιάθεσης του σώματος παρουσιάζεται η απόφαση για άμβλωση ως ζήτημα αποκλειστικά ατομικής ευθύνης της γυναίκας, κρύβοντας κάτω από το χαλί όμως τα σημερινά εμπόδια που συναντά. Πώς αλήθεια θα στηριχθεί η ατομική απόφαση μιας νέας γυναίκας να προχωρήσει ή όχι στην άμβλωση προκειμένου, αφού δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη από το κράτος? Πόσο ελεύθερη είναι τελικά η γυναίκα, κοπέλα, να αποφασίσει όταν ζει μέσα στην ανασφάλεια οικονομική, εργασιακή, κοινωνική? Πώς γίνεται λοιπόν να μιλάμε για ελευθερία τη στιγμή που υπάρχει παντελής έλλειψη γνώσης σεξουαλικής αγωγής και οικογενειακού προγραμματισμού από επιστημονικούς και κρατικούς φορείς? Κοινός παρονομαστής όμως όλων των αντιλήψεων, είτε αντιδραστικών, σκοταδιστικών, είτε ψευτοπροοδευτικών, είναι ένας. Η αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην άμβλωση, στη μητρότητα, στη δημιουργία και στήριξη της οικογένειας ως αποκλειστικά ατομική οικογενειακή υπόθεση, αντί για κοινωνικό δικαίωμα και ευθύνη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε, με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις και για τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας στην εργασία, στην κοινωνική στήριξη της μητρότητας, της μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να είναι πραγματικά ελεύθερη η επιλογή ενός νέου ζευγαριού για το πότε και αν θα κάνει και πόσα παιδιά, στηριγμένη στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο φύλων, στηριγμένη αποκλειστικά στη σωματική, πνευματική, ψυχική έλξη, χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς ή άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Η χορήγηση λοιπόν του επιδόματος που συζητάμε, τόσο για τις γυναίκες και τα ζευγάρια που το στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα και αυτήν την υποτυπώδη δηλαδή παροχή, όσο και για εκείνες τις οικογένειες, τα ζευγάρια που θα έχουν ένα μικρό βοήθημα, πρέπει σε αυτούς κατά τη γνώμη μας να είναι ξεκάθαρο το εξής. Το ποσό που προβλέπει ο προϋπολογισμός για την καταβολή του επιδόματος γέννησης προέρχεται από τη δική τους δουλειά, από τις περικοπές που έχουν υποστεί σε μία σειρά παροχές και δικαιώματα, από την υπέρογγη φορολογία με την οποία επιβαρύνονται. Με τον ίδιο τρόπο βγαίνουν τα πλεονάσματα για τα οποία πανηγυρίζουν οι κυβερνήσεις, όπως και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ποσά δηλαδή υπερπολαπλάσια από τα ψίχουλα που τελικά επιστρέφονται μέσα από παροχές όπως και το υποθεσμοθέτηση επίδομα. Επιστημονικά, κατά τη γνώμη μας, σύγχρονο λοιπόν είναι να υπάρχει καθολική, δημόσια και δωρεάν πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση από τη στιγμή της σύλληψης, της γέννησης του παιδιού. Παραπέρα, είναι πραγματικά αναγκαίο να καταρτίζεται από τα πρώτα βήματα της προσχολικής ηλικίας και καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων ενιαίο επιστημονικό πρόγραμμα που θα θέτει τους γενικούς σκοπούς και στόχους, και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνεται η αναγκαία εξειδίκευση ανά περίπτωση παιδιού.
Βήμα-βήμα θα παρακολουθείτε αυτή η εξέλιξη και η ανάπτυξη του παιδιού. Θα υποστηρίζετε με κάθε μέσο, έμψυχο ή άψυχο, θα πλαισιώνετε από κάθε επιστημονική ειδικότητα, κάθε καταρτισμένο επιστήμονα και θα έχει στη διάθεσή του κάθε μέσο. Με βάση τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στην επιστήμη. Και όλη λοιπόν η εκπαιδευτική διαδικασία θα υπηρετεί ακριβώς την ουσιαστική προετοιμασία και ένταξη του παιδιού στην κοινωνία. Με βάση αυτά, κύριε Πρόεδρε, επί της αρχής επιφυλασσόμαστε για το νομοσχέδιο. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στις υπόλοιπες συνεδριάσεις και ως τον ολομέλεια να συζητήσουμε για το νομοσχέδιο.